περίπου ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος, είχα βρει την πολύ ωραία αυτή φάρμα, την Γιάγιας Family Farm, η οποία βρίσκεται στην Ερμιόνη. Και τώρα την ξαναβλέπουμε για άλλο λόγο, βέβαια. Γιατί παραλίγο να μπει, ένα βήμα ήταν βασικά, πριν μπει στο Guinness, γιατί η κότα τους, η Μαγδάλο, γέννησε αυγό που ζυγίζει 130 γραμμάρια. Τα λέω σωστά, κυρία Γκίκα? Καλησπέρα σας από το Γιάγιας Family Farm. Το κρανίδι. Κρανίδι, συγγνώμη, κρανίδι. Επίσης, να πω ότι δεν είστε μόνοι σας. Είσαστε και με τον κύριο Γιώργο Φασιλή, ο οποίος είναι και σεφ. Είναι ο κύριος Γιώργος Φασιλής. Ναι, ήταν στους 5 στο Master Chef. Έτσι, ακριβώς. Γιατί υπάρχει λόγος που είναι εκεί πέρα κοντά σας. Υπάρχει λόγος. Θα τον δείτε σε λίγο. Λοιπόν, η Μαγδάλη έκανε ένα αυγό πριν χθες, βασικά, 130 γραμμαρίων, 7 εκατοστά. Και ξέρουμε ότι το προηγούμενο ρεκόρ είναι στον Άφλιον 114 γραμμάρια. Λοιπόν, χτυπάμε την πόρτα και εμείς στο ρεκόρ Guinness, αλλά εμείς θα το φάμε. Εμείς θα το φάμε μαζί το αυγό αυτό. Η κότα αυτή έχει ξανακάνει τέτοιο αυγό, να ρωτήσω και δηλαδή. Κάνει γενικά μεγάλα, ναι. Συνήθως κάνει μεγάλα αυγά. Αλλά και οι άλλες κότες κάνουν μεγάλα αυγά λόγω το τι τρώνε στο χτήμα, με τα αγνά υλικά που τρώνε, τι ρίγανε το χορταράκι τους. Και αυτή τις ξεπέρασε όλες. Τις ξεπέρασε όλες. Να πούμε ότι το ρεκόρ Guinness είναι, βασικά το αυγό στο ρεκόρ Guinness είναι 160 γραμμάρια και είναι παραουκάνα κότα, είναι πράσινο αυγό. Άρα το δικό μας είναι, ναι, χτυπάει την πόρτα του Guinness. Το δικό σας, ναι, όντως, γιατί το βλέπουμε, δεν μπορεί να κλείσει παλάμη. Το αυγό δηλαδή είναι τεράστιο. Όχι, όχι, όχι. Και θα σας το δείξουμε μαζί με ένα πιο μικρό αυγό. Θα το δούμε μαζί. Ναι. Συγγνώμη, απλά δεν συστηθήκαμε. Είναι ο κύριος Νταουλιάρης δίπλα σας, έτσι. Είναι ο σύζυγος. Ναι, ναι, σωστά, ναι, ναι, τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Είχαμε μιλήσει πάλι. Ναι, 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 βέβαια. Και λοιπόν, να πάμε να μας δείξετε και το αυγό, να μας δείξετε και το τι θα κάνουμε τώρα παρέα, γιατί θα μαγειρέψουμε το αυγό αυτό. Θα ανοίξουμε να δούμε πόσους κρόκους έχει μέσα. Έχει ανάψει ο Γιώργος φωτιά στο barbecue, θα το κάνουμε αλλά παλαιά. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε κουζίνα κτλ. Με ξύλα, κάρβουνα και αφήνα προϊόντα από την περιοχή. Άρα πάμε στο Γιώργο, ε. Βέβαια, πάμε στο Γιώργο. Η κυρία Γκίκα αποφάσισε το. Νάτος και ο Γιώργος κοντά μας. Γιώργος Φασιλής. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Είσαστε καλά. Γνωστή η φυσιογνωμία. Στο MasterChef ήσασταν, να πούμε κιόλα. Συμμετείχατε. Ακριβώς. Είχατε κάνει μια πολύ ωραία πορεία. Είχατε μαγειρέψει πολύ ωραία πιάτα. Φαντάζομαι ότι αυτό το πέρασμα από το MasterChef σας έμαθε πολλά. Ακριβώς. Μου έμαθε πολλά, μου έδωσε μια εμπειρία, μου άνοιξε κάποιες πόρτες. Αλλά στο χέρι του καθενός είναι να τις ανοίξει και να συνεχίσει. Σωστό, σωστό. Μπράβο σας. Έχετε καταγωγή από το κρανίδι που βρίσκεστε σήμερα? Εγώ είμαι γέννημα θέμα κρανιδιώτης. Κρανιδιώτης, κρανιδιώτης. Μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό είσαστε εκεί σήμερα και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη διαδικασία για να δούμε. Βασικά. Ναι. Εγώ βασικά πριν ξεκινήσω, που θα ήθελα να πω, δεν ξέρω ο Σωτήρης και η Ματίνα εδώ τι κάνουν και ταΐζουν τόσο με το διάγνα υλικά τις κότες τους. Αλλά τη Μαγδάλο τη βλέπω και να σπάει το ρεκόρ και είναι χαλαρά. Ναι, ναι, εννοείται. Άμα τη βρούμε κιόλας τη Μαγδάλο να τη δείξουμε μετά. Θα πάμε. Μετά. Θα πάμε πάνω να σας τη δείξουμε. Θα δούμε. Ωραία. Θα δούμε. Θα γιατί... θέλουμε να δούμε αν είναι λοιπόν, τρίκροκο ή τρίκροκο. Εδώ θέλουμε να δούμε πρώτα απ' όλα την διαφορά το κανονικό αυγό με το 130 γραμμάρια. Φαίνεται. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι αισθητή. Είναι το μισό αυγό. Ακριβώς. Θα ανοίξουμε το αυγό να δούμε τώρα εγώ. Υπολογίζω ότι είναι τρίκροκο, δεν ξέρω τα στοιχήματα τι λένε. Για να το σπάσουμε, να δούμε ότι... από περιέργεια τώρα. Εγώ έχω περιέργεια. Ακριβώς. Γι' αυτό και έχουμε και δίπλα ένα. Πώς το λένε, ένα διάφανες μπολ. Οπότε μόλις το σπάσουμε θα δούμε ακριβώς πόσο είναι. Λοιπόν. Το σπάμε, ξεκινάμε. Το σπάμε. Για να δούμε. Λοιπόν. Τώρα, παιδιά, για να δούμε τι θα δούμε. Αποκαλυφθεί εδώ το αυγό των 130 γραμμαρίων. Τι έκρυβε λοιπόν, μέσα. Δύο σίγουρα. Δύο. Δίκροκο. Και δύο και με κανονικά δύο. Λες και είναι δύο αυγά σε ένα, έτσι. Είναι και τεράστιοι οι κρόκοι, όντως. Έχετε δίκιο. Και πολύ λίγο εντωμεταξύ. Πώς το λένε, ασπράδι. Πιο πολύ δηλαδή ναι, ήταν ο κρόκος. Έχει και ασπράδι. Ναι. Αλλά εδώ μπορούμε να πούμε ότι αντί να δώσεις λεφτά να αγοράσεις δύο αυγά, αγοράζεις
Ένα στην τιμή των δύο, έτσι. Σωστό. Κάπως έτσι. Τι θα φτιάξετε με αυτό το αυγό, τι έχετε σχεδιάσει? Τι θα φτιάξουμε? Θα το χτυπήσουμε, θα κάνουμε μια ωραία ομελέτα. Έχω από τον κήπο μας εδώ ντομάτα και... Οι ντομάτες είναι τελευταίες εδώ της εποχής. Ωραία. Και πιπεριά. Οπότε εγώ τα έχω κόψει έτσι λίγο γρήγορα. Και στη φωτιά μας θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία ομελέτα. Να σου φέρουμε και άλλα από το κοτέτσι να δούμε γιατί μακάρια. Ναι, καλέ. Ναι, ναι. Εννοείται. Όσο ετοιμάζετε, μπορούμε να κάνουμε και άλλο ένα. Δηλαδή. Okay. Ναι, αμέ. Ωραία. Λοιπόν, έχω και λίγο τυράκι φέτα που θα κάνω εδώ. Οπότε θα ξεκινήσω να χτυπάω εγώ τα αυγά της Μαγδάλος πρώτα. Ναι. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι αυτή η φάρμα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι όλα βιολογικά. Δεν χρησιμοποιεί, να πούμε, πράγματα τα οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Και όλα αυτά είναι από την παραγωγή στην κατανάλωση που λέμε. Δηλαδή είναι κατευθείαν. Έτσι. Είναι κυμπικτικό αυτό που συμβαίνει. Ακριβώς, είναι κατευθείαν. Είναι με αγνά υλικά όλα τα πάντα. Και εγώ εδώ έχω πάθει την πλάκα μου με τα ζώα, έτσι όπως θα τα είδες. Είναι σπουδαίο. Είναι πολύ καλό αυτό και χρειαζόμαστε τέτοιες φάρμες. Και μπράβο, γι' αυτό μπράβο. Και τα παιδιά εδώ κάνουν τη διαφορά. Είναι πολύ αλήθεια. Ωραία. Είναι αλήθεια, μπράβο τους πραγματικά, γιατί είναι... Όχι έτοιμο είμαι εγώ, αλλά... Λοιπόν, να φτιάξουμε πρώτα την ομελέτα ή να κάνουμε πρώτα μια βόλτα, τι θέλετε από τα δύο? Αφού είμαστε εκεί να κάνουμε την ομελέτα, να την ολοκληρώσουμε εγώ θα έλεγα, αφού ωραία. Είμαστε εκεί και να πάμε να μετά κάνουμε... βόλτα. Λοιπόν, επειδή έχουμε δύο αυγουλάκια εδώ, λέω να ρίξω και ένα τρίτο να την εμπλουτίσουμε λίγο. Αμέ. Ή όχι, όχι. Θα... Ό,τι ναι, θέλετε, θα ό,τι ακόμα, θέλετε. Για να είμαστε καλύτερα, εδώ. Θα ρίξουμε και ένα. Υπάρχει από κάτι καλύτερο. Εσείς που είστε και σεφ, υπάρχει κάτι καλύτερο από το να μαγειρεύεις τη φύση? Όχι, να μαγειρεύεις τη φύση, να μαγειρεύεις τη φωτιά. Είναι κάτι... Α, ναι, σωστά, γιατί η ομελέτα θα μπει στο φούρνο, έτσι, στο ξυλόφουρνο. Όχι, θα μπει στη φωτιά, σε τηγάνι, πάνω στη φωτιά. Α, πάνω στη φωτιά θα τη βάλετε εκεί. Μέσα στο ξυλόφουρνο όμως γίνεται η διαδικασία, έτσι. Υπάρχει και μέσα, σε ένα ταψί και μέσα γίνεται και πολύ ωραία. Μπράβο. Και μην ξεχνάμε πλέον ότι όλες οι καινούριες τεχνικές βασίζονται στη φωτιά. Όλες οι καινούριες κουζίνες έχουν κάρβουνα και δουλεύουν με ξύλα πλέον. Μπράβο σας, μπράβο. Επαγγελματικές. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Συγχαρητήρια πραγματικά που είσαστε εκεί και κάνετε τόσο ωραία πράγματα. Ό,τι μπορούμε για το καλύτερο. Ποιοι θα φάνε την ομελέτα, ποιοι θα γευτούν αυτή την ωραία ομελέτα που θα κάνετε? Ποιοι θα γευτούν την ομελέτα την ωραία που θα κάνουμε? Έχουμε παιδιά από το ΕΠΑΛ 2 εδώ. Ωραία. Έχουμε παιδιά από το ΕΠΑΛ τα οποία είναι ορεξάτα και έτοιμα να δοκιμάσουν. Άρα να το πούμε και αυτό, ότι η φάρμα φιλοξενεί σχολεία, ΕΠΑΛ και μπορεί να κάνει πάρα πολύ ωραίες ξεναγήσεις, ωραία έτσι γαστρονομικά ταξίδια, γιατί αυτό είναι και... Σχολεία. Μπράβο και σχολεία. Ακριβώς, ακριβώς. Σχολεία, τουρίστες, πολλοί τουρίστες μπορούν να έρθουν να δουν τη φάρμα. Ξενοδοχεία, τα πάντα μπορούν να έρθουν. Είναι φανταστικά εδώ πέρα. Εγώ λέω: η επόμενη εκπομπή μας να γίνει στο Κρανίδι, μέσα στη φάρμα. Πρέπει να το κανονίσουμε αυτό, να έρθουμε εκεί. Θα το χαρούμε πάρα πολύ και θα θέλαμε να είσαστε εδώ, φυσικά. Γιατί λοιπόν. Όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα στη φωτιά μας. Να βάλω αυτό εδώ. Ελαιόλαδο έχω εγώ. Λοιπόν, έχουμε τα πάντα. Έχουμε αγουρέλαιο κρανιδιού, φρέσκο. Παιδιά, είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει τώρα. Κοιτάξτε τι ωραία μαγειρεύουν εμείς στη φύση. Λοιπόν, έχουμε τη φωτιά μας. Έχουμε το λαδάκι μας, εδώ. Μπράβο. Οπότε, το πιο ωραίο και εύκολο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ζεστάνουμε το τηγάνι μας επάνω στη φωτιά, όπως μαγειρεύαν οι γιαγιάδες. Κανονικότατα. Ακριβώς. Και ακριβώς, η γεύση είναι ακριβώς. Ακόμα πιο ωραία όταν μαγειρεύεις με αυτόν τον τρόπο. Η γεύση εγώ είναι... θα μπορούσα να συγκρίνω να τηγανίσουμε πατάτες στη φριτέζα και να τηγανίσουμε πατάτες και πάνω στη φωτιά. Ποια είναι η διαφορά? Καμία σχέση. Έτσι, καμία σχέση. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα βάλουμε και λίγο από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο του κτήματος εδώ. Μπράβο. Ίσα-ίσα λίγο. Και θα κάνουμε μια απλή ομελετούλα. Απλή, αλλά με αγνά υλικά. Εγώ το ξαναλέω, παιδιά, που αυτό ακριβώς. Δεν αλλάζει πάρα πολύ τη γεύση. Άλλο τώρα να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ να πάρεις το αυγό και τα υλικά σου να είναι τυποποιημένα κτλ. Βέβαια, εντάξει, δεν το συζητώ και αυτά θα τα πάρεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν έχουμε όλοι φάρμες δίπλα μας. Αλλά τώρα αυτό είναι τρομερό. Ακριβώς. Αν ήσασταν εδώ τώρα που ζεσταίνετε το λάδι και μυρίζατε μόνο το λάδι, θα βλέπατε τη διαφορά. Πριν ακόμα ξεκινήσουμε και μαγειρεύουμε. Τέλεια. Για πάμε, για να προχωρήσουμε και όλα να πάμε λοιπόν, και στο... Το λαδάκι μας μαζέστανε. Να δούμε και τη Μαγδάλο μας. Ακριβώς, τη Μαγδάλο θα τη δούμε. Θα ρίξουμε τώρα στη φωτιά το αυγό μας. Ωραία. Και θα το αφήσουμε να πάρει λιγάκι. Να αφήσουμε γι' αυτό εδώ. Θα το αφήσουμε να πάρει
και θα την ανακατέψουμε για να πάει παντού. Τέλεια. Α, και μετά θα προσθέσετε και τα υπόλοιπα υλικά, λίγο δηλαδή να... Θα το κάνουμε γεμιστό. Στην ουσία θα την κάνουμε γεμιστή, όπως είναι. Ωραία. Εδώ. Μετά στο τέλος θα ρίξουμε όλα τα υλικά μέσα. Και όπως βλέπετε ήδη έχει πάρει... Κατευθείαν, γιατί είναι δυνατή η φωτιά. Έχει πυρώσει το τηγάνι μας. Μπράβο. Και γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Θα το βγάλω έξω τώρα για να προσέξουμε τη θερμοκρασία. Θα ρίξουμε λίγες ντοματούλες. Θα ρίξουμε λίγες πιπερίτσες. Και το τυράκι του. Εκπληκτικό. Είναι απλό, με απλά υλικά, τα οποία όμως κάνουν τη διαφορά. Αγνά υλικά από την Ακριβώς. Παραγωγή λοιπόν, στην κατανάλωση. Όπως βλέπετε, δεν έχει κολλήσει καθόλου η μελέτα μας. Καθόλου. Νάτι, έτοιμη. Απλά καθόλου. Τη διπλώνεις, την κλείνεις και τρως. Εφόσον η θερμοκρασία έχει περάσει στους 68 βαθμούς, γιατί κάποιοι λένε ομό αυγό κτλ., όταν παστερίνω το αυγό πάνω στους 65, εδώ είμαστε πάνω στους 68, και λίγο ζουμάκι να υπάρχει, δεν παθαίνει τίποτα. Το αυγό είναι, η ομελέτα είναι έτοιμη. Έτσι την κάνουν δηλαδή και οι Γάλλοι. Ναι, για να μην στεγνώσει και τελείως, γιατί δεν θα είναι μετά. Ακριβώς. Είναι μια ζουμερή, φανταστική ομελέτα τώρα. Μπράβο. Βγάζουμε από τη φωτιά μας. Την γυρίζουμε. Εδώ. Και πάμε κατευθείαν στο πιάτο μας. Κοιτάξτε τι ωραία που έγινε. Καλά, εγώ δεν θα το πετύχαινα αυτό τόσο εύκολα. Θέλει λίγο τον τρόπο. Όλα θέλουν προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια. Και ερχόμαστε εδώ. Προσπάθεια και καλό τηγάνι για να μην κολλάει. Λοιπόν, τελικά όλα τα έχουμε εδώ. Γιώργος Φασιλής, μια εκπληκτική ομελέτα από τα χεράκια του με αγνά υλικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή όρεξη και στους μαθητές του ΕΠΑΛ που έχετε εκεί. Να μας μιλήσει και η κυρία Αγγίκα, γιατί είπε θέλει να μας κάνει ξενάγηση. Να μας την κάνει αυτή την ξενάγηση πριν φύγουμε. Α, είναι εγώ εκεί. Χάρηκα που σας άκουσα, να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Και να τα ξαναπούμε και από κοντά. Εννοείται με χαρά. Και στην Πάτρα, αν θέλετε να έρθετε. Γιατί όχι, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε και την κυρία Γκίκα τώρα. Κυρία Γκίκα, ο λόγος εσάς για να μας ξεναγήσετε λίγο, για να μας δείξετε και την Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς μυρίσει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι φανταστικό. Γιώργο, τον νου εδώ, μας τη φάνε την ομελέτα. Ναι, γιατί έχουμε και τα γατάκια λοιπόν, τα οποία είναι άτακτα. Τα είδαμε. Ναι, είναι άτακτα, δεν λέτε τίποτα. Λοιπόν, θα σας κάνουμε μια βολτίτσα πάλι στα ζωάκια. Τέλεια. Είναι τα κορίτσια που περιμένουν να μαζέψουν τα αυγουλάκια. Οι χήνες, από ό,τι βλέπετε, έτοιμες, ετοιμοπόλεμες. Και έχετε παιδιά τώρα από το επαγγελματικό λύκειο, μας είπατε, Κρανιδίου. Ναι. Μάλιστα. Έχουν έρθει, έρχονται συχνά. Σκαλίζουν τον κήπο, ξέρετε. Είναι για πόνι. Πάρα πολύ. Κάνουν διάφορα. Για να δούμε, μπαίνουμε τώρα στα ενδότερα της φάρμας. Να, εδώ οι κότες μας. Εγώ εδώ, θέλω παιδιά, να δω ποια είναι αυτή η κότα που γέννησε το αυγό των 130 γραμμαρίων. Αυτό θέλω να δω εγώ. Εδώ είναι η Ελπίδα και η Ελισό. Γεια σας, κορίτσια. Πάμε να μαζέψουμε τα αυγά. Λοιπόν, η κότα, παιδιά, είναι μια κλασική. Για κάντε στην άκρη. Περιμένετε. Εντάξει. Θέλει να πολύ προσπάθεια για να είναι όπως τα βλέπετε. Είναι, βλέπετε, όλα φιλικά. Και με τα παιδιά και με τους ξένους. Είναι πολύ φιλικά, βέβαια. Τώρα να βρω και το κορίτσι. Μαγδάλο, νάτι. Α, την αυτή εντοπίσαμε. Η ανοιχτόχρωμη. Η ανοιχτόχρωμη, ναι. Νάτι, παιδιά, νάτι, η κουτούλα που γέννησε το αυγό. Είναι πολύ μεγάλη κότα, όμως. Δεν είναι. Εμένα μου φάνηκε μεγάλη. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι, Παναγιώτη μου, πολύ μεγάλη. Λοιπόν, θα μαζέψουμε τα αυγά, τα κορίτσια, ναι, μας εδώ. Έτσι. Α, δείξτε λίγο τα πουλάκια, Μάνο. Έχουμε και τα μωρά μας εδώ. Για να δούμε και τα μωρά. Α, έχετε εκεί με τα φώτα, τα ειδικά φώτα, έτσι, για να γίνεται... Ναι. Η διαδικασία. Αυτά γεννήθηκαν σε μηχάνημα. Βάλαμε τα αυγά και βγάλαμε τα πουλάκια, δυστυχώς μόνο δύο. Και έχουμε και από εδώ τη μαμά, τα... τη γλώσσα. Τι ωραία, τι ωραία, μπράβο σας. Μπράβο σας. Ναι. Ωραία, ωραία. Για μαζεύτε και τα αυγά να σας δούμε και να κλείσουμε κάπως έτσι όμορφα τη σύνδεσή μας. Εννοείται. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά την υπέροχη αυτή φάρμα, Γιαγιάς Family Farm στο Κρανίδι.
Πηγαίνετε, την επισκέπτεστε, μπαίνετε στη διαδικασία να μάθετε πώς μαζεύει τα αυγά, πώς γεννάει μία κότα 130 γραμμάρια αυγό. Και αυτό το μαθαίνεις. Ναι. Πώς τρέφονται τα ζωάκια εκεί, δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Είναι βασικό να είναι στη φύση τα ζώα. Μπράβο σας, πραγματικά. Επιθύνουμε συνέχεια ελεύθερα. Αυτό είναι το μυστικό και η περιποίηση, τίποτα άλλο. Κυρία Γκίκα, ευχαριστούμε πολύ να σας δούμε. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η οικογένεια Νταουλιάρη κάνει εκπληκτική δουλειά και στον σύζυγο και στο... Νομίζω έχετε ένα παιδάκι, ένα γιο, να τον χαίρεστε. Έχω δύο παιδιά, όχι δύο. Τραβάει τώρα με το κινητό. Ναι. Μπράβο στο γιο, λοιπόν, που είναι εκπληκτικός κάμεραμαν. Να πούμε ότι μας έχει φέρει ωραιότατη δουλειά και πλάνα. Θα τα δείτε κι εσείς μετά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για ό,τι άλλο έκτακτο σας ενημερώνουμε. Φυσικά. Και τον σεφ ευχαριστούμε, τον κύριο Φασιλή, για την ωραία μελέτα που μας έφτιαξε στον ξυλόφουρνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα το δώσω.